Τόσο πολύ το Πάσχα. Αν είναι φρέσκο χωρισμένο. Κολλάκι το Πάσχα, γιατί έχω το βίντεο. Αν είσαι φρέσκο χωρισμένο, τι λέει, μου, θα με τρελάνε. Εννοείται, γιατί όλοι έχει τύχει σε μια περίοδο τέτοια να έχει προκύψει ένα χωρισμό. Οπότε δεν σ' αρέσουν οι γιορτές, εννοείται. Και όχι μόνο αν είσαι καλά με το τέρι σου, προκύψει... γλεντάς γιορτές. Για να προκύψει χωρισμός πρέπει να υπάρχει και το τέρι. Άρα δεν έχεις τέρι, δεν έχεις χωρισμό. Άρα είναι σαν να λέμε από διακοπές σε διακοπές και εγώ ακόμα μόνος. Μπράβο. Και τότε δεν σε πιάνει η στενοχώρια. Ευτυχώς βέβαια. Και αυτό μπορεί να σε οδηγήσει στον ψυχολόγο. Εννοείται, παιδιά. Αλλά το θέμα είναι να μην φοβηθούμε. Έχεις πάει σε ψυχολόγο. Τι να μην φοβηθεί στον ψυχολόγο. Ναι, να μην φοβηθεί να πάει σε ψυχολόγο, γιατί παλιά ήταν θέμα ταμπού. Ενώ τώρα, και τώρα βέβαια έχουν βγει και πάρα, έχει γίνει μόδα, μπορώ να σου πω. Γιατί βγαίνουν και διάφοροι επώνυμοι κατά καιρούς. Ελεονόρα Μελέτη, Λίνα Σακά, η Ζέτα, μακρυπούλια, δεν έχει βγει και έχει πει ότι μετά από μια κρίση πανικού πήγε σε ψυχολόγο. Ναι. Καλά, δεν έκανε. Πάρα πολύ καλά. Νομίζω μα το είχε πει ο Μουτσινά. Μου ζητάει να μιλήσει πολύ. Πολλά νεύρα. Όχι. Γιατί έχει σημασία από ότι υπάρχουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή πα σε έναν ειδικό, ότι άντε σε ένα μήνα είσαι περδί και έφυγε. Λοιπόν, θα σα πω γιατί είναι το θέμα μου, το ειδικό. Δεν πρέπει να πα μόνο μία φορά. Πόσε. Συνεδρίε είναι. Τώρα είναι ανάλογα για τον άνθρωπο. Έχει δίκιο. Εγώ χρόνια. Αλλά έχει δίκιο, μα και εγώ. Δεν πα μόνο μία φορά. Και εγώ πήγα μία φορά. Και πα για άλλου λόγου. 7 χρόνια να λύσει ένα θέμα δεν γίνεται. Όχι. Μα ένα θέμα έχουμε μόνο να λύσουμε. Εκεί πηγαίνει και σου βγάζει και ένα άλλο θέμα. Σου βγάζει και ένα άλλο θέμα. Και αρκεί. Δεν υπάρχει πιο ωραίο ταξίδι, το ταξίδι που κάνει στον εαυτό σου. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτογνωσία. Φρασίμπλα. Και έχω και βίντεο που το επιβεβαιώνει. Θα το δούμε οπωσδήποτε το γυροφέρνω 2 εβδομάδες.